Σε μια άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Εγώ, προχώρησε ο αγαπημένος τραγουδιστής Θάνος Καλλύρης. Αναφέρθηκε στον έρωτα και αν είναι ερωτευμένος, στη σχέση του με τη σύντροφό του, αλλά μίλησε και για το παιδί του και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Οι δηλώσεις του Θάνου Καλλύρη. Πώς έχετε καταφέρει με την Αταλία Γερμανού, με την οποία ζήσατε έναν μεγάλο έρωτα, να είστε πλέον φίλοι. Όταν ένας χωρισμός δεν γίνει βία και δεν έχει προηγηθεί κάτι πάρα πολύ κακό που να αμαυρώσει τη σχέση και να υπερτερήσει των καλών χρόνων, είναι πολύ εύκολο νομίζω να κρατήσεις μια φιλική σχέση. Εμείς δεν είχαμε έναν κακό χωρισμό, ήταν κοινή απόφαση. Ήταν πολύ σημαντικό να παραμείνει αυτή η σχέση σε ένα ωραίο επίπεδο. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές με την Αταλία. Έχετε ένα διαζύγιο στο ενεργητικό σας, είναι μια προσωπική αποτυχία για εσάς. Το να κρατήσει ένας γάμος πια είναι μάλλον λαχείο. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς τον χωρισμό. Παρότι είναι κάτι συνηθισμένο και συνήθως φταίνε και οι δύο πλευρές, δεν σημαίνει ότι δεν το θεωρώ και προσωπική μου αποτυχία. Θα παντρευόσασταν ξανά. Έχω μάθει ποτέ να μη λέω ποτέ. Μπαμπάς θα θέλατε να ξαναγίνετε. Ποτέ δεν λέω ποτέ. Όλα να τα περιμένεις γέλια. Είστε ερωτευμένος. Είμαι σε σχέση εδώ και 4 περίπου χρόνια. Είναι αρκετά μικρότερη μου, είναι δικηγόρος και εκτός από ωραία φαγητά, μου φτιάχνει και ωραία συμβόλαια. Η κόρη σας στο παρελθόν αντιμετώπισε ένα κινητικό πρόβλημα. Όλη αυτή η περιπέτεια σας άλλαξε σαν άνθρωπο. Υπήρξα ιδρυτικό μέλος του συλλόγου το χαμόγελο του παιδιού, χωρίς να έχω καν παιδί. Πάντοτε είχα μια ευαισθησία απέναντι στα παιδιά, τους αδύναμους, τις ασθένειες και γενικότερα σε οτιδήποτε με συγκινεί και νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω. Δεν άλλαξε τίποτα στην προσωπικότητά μου μέσα από αυτή την περιπέτεια, ήμουν ο ίδιος πάντα. Τι συμβουλεύετε τους γονείς που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις? Δεν έχει τύχει ποτέ να συμβουλεύσω κάποιον, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του πρόβλημα. Σε εμάς ήταν κάτι πάρα πολύ ήπιο, σε άλλους ανθρώπους μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Ο καθένας μας θα πρέπει να έχει την ανάλογη υπομονή και πίστη για αυτό που αντιμετωπίζει. Το πρόβλημα του παιδιού σας ξεπεράστηκε. Ναι, ευτυχώς.
We'll be right back.